Πώς θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μία ακόμα ζωντανή σύνδεση, με μία εθελοντική δράση η οποία πραγματοποιήθηκε. Κάναμε την περασμένη εβδομάδα αναφορά και έχει να κάνει με τον καθαρισμό της παραλίας του Δραπανιά στην Κίσαμο, καθώς πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής και καθάρισαν μία ξεχωριστή παραλία. Βλέπουμε και πλάνα. Και ο Ερυθρός Σταυρός στην δράση συμμετείχε. Υπήρχε και το ναυάγιο το γνωστό, το οποίο προκάλεσε κάπως μια περαιτέρω επιβάρυνση στην περιοχή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Μαυροδημητράκη. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας καθαριότητας και πρασίμου στο Δήμο Κισάμου. Την καλησπέρα μας. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα και από την Κίσαμο. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Νυχτώνει λίγο. Στο τσάκ σας προλάβαμε. Χαλάει και ο καιρός εκεί στα δυτικά. Για πείτε μας. Χαλάει ο καιρός, ναι, θα έχουμε αύριο πολύ φουρτούνα, γι' αυτό βλέπετε εδώ και έχουν σταματήσει οι εργασίες πλέον της ανέλκυσης του φορτίου, ναι, από το βαπόρι. Μπορεί και 10 μποφόρ να έχουμε αύριο. Α, τόσο βοριά, πολύ, δε. Οπότε ίσως έχουμε, ναι, και απαγορευτικό. Ναι. Αν είναι 10 μποφόρ θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, λέει, μπορεί και 10 μποφόρ για την περιοχή τη δικιά μας. Μάλιστα, λοιπόν, αναφορικά με τη δράση τώρα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, ανταποκρίθηκαν οι πολίτες, βλέπουμε φωτογραφίες. Ναι, ανταποκρίθηκαν οι πολίτες, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, τον Ερυθρό Σταυρό, την νεολαία, τους εθελοντές Κισαμίτες, την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας, οι οποίοι ανταποκριθήκαν όλοι, ήρθαν στην περιοχή του Δραπανιά, στην παραλία. Περίπου 2 μίλια ήταν απλωμένα τα αντικείμενα τα, ναι, οποία είχαν βγει από το βαπόρι. Η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εμάς ήταν αυτό το κερασάκι που μας έμεινε, τέλος πάντων, γύρω στους 9 τόνους από τη μας είπε η υπηρεσία που πήγε τα απορρίμματα. 9 τόνους. Ήτανε, 9 τόνους. 9 τόνους ήταν, 9 τόνους ήταν τα απορρίμματα που έφερε η φουρτούνα από το βαπόρι. Μάλιστα, φαντάζομαι θα υπάρξει, αντιδήμαρχε, θα υπάρξει δράση, θα επαναληφθεί, είμαι σίγουρος. Εγώ εύχομαι όχι, αλλά πιστεύω και εγώ τώρα με αυτή τη φουρτούνα ότι ό,τι είναι ακόμα πάνω στο βαπόρι, ναι, θα τα ξεπλύνει και θα τα φέρει στην παραλία. Μάλιστα, λοιπόν. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, αντιδήμαρχε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, λοιπόν.